Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει και είναι λιγάκι αβέβαια τα πράγματα και απλώς περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή, ευχόμενοι ότι θα λήξει το συντομότερο δυνατόν. Ναι, όμως προβήκατε σε ακυρώσεις και για τον Νοέμβριο αλλά και για το Δεκέμβριο. Βεβαίως και για το Δεκέμβριο, καταλαβαίνετε, ο τουρισμός γενικά είναι μια ψυχολογία. Αν δεν νιώθει ο άλλος άνετα, δεν μπορεί να προβεί. Οπότε και εμείς τι να κάνουμε. Ναι. Αναγκαστικώς προβήκαμε σε ακυρώσεις και του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου και ο Δεκέμβριος, εκεί πέρα έχουμε μια ελπίδα, ίσως λιγάκι έτσι εκεί πέρα μπορεί κάτι να γίνει, αλλά δεν το βλέπω για να είμαι ειλικρινής. Ναι, για το Δεκέμβριο λέτε. Ναι. Εσείς ποιο τουριστικό πρακτορείο έχετε, γιατί συνεργάζεστε με όλη την Ελλάδα. Ναι, η πελατεία μας είναι από όλη την Ελλάδα, mm-hmm. το πρακτορείο μας ονομάζεται η Φίλιος και mm-hmm. έχουμε σχεδόν δηλαδή κατά αποκλειστικότητα, λόγω ειδικότητος, κάνουμε προσκυνηματικές και έτσι θρησκευτικές εκδρομές, κυρίως προς την περιοχή των Αγίων Τόπων. Ναι. Που είναι ουσιαστικό στο Ισραήλ βασικά. Ναι. Όχι, δεν πιάνετε Γάζα. Που έχουν και εκεί προσκυνήματα ορθόδοξα. Εκεί έχουμε ένα προσκύνημα σημαντικό που είναι ο ναός και η μονή του Αγίου Πορφυρίου, η οποία δυστυχώς και... Είδατε που χτυπήθηκε. Ναι, χτυπήθηκε και αυτό είναι και αυτό ένα θέμα. Ναι. Τηρείτε λοιπόν, για να καταλάβουμε, μία στάση αναμονής. Μία στάση αναμονής. Έχει γίνει βέβαια μία ζημία, τουλάχιστον δηλαδή να το πούμε έτσι οικονομική. Mm-hmm. Πάντοτε έτσι μεγάλη. Οι αναβολές και οι ακυρώσεις. Σχετικά εξαρτάται. Τι κρατήσεις είχε κάνει ο καθένας δηλαδή. Τι κάνετε, επιστρέφετε χρήματα ή η αλήθεια είναι ότι αυτό όπως μπορούμε και εμείς κινούμαστε, δηλαδή εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Ναι. Εάν παραδείγματος χάρη και η αεροπορική εταιρεία μας επιστρέψει χρήματα και εμείς τα επιστρέφουμε. Ναι, εάν αλλιώς τα κρατήσουμε για αργότερα είναι θέμα συμφωνίας με τους πελάτες, με το αυτό. Εμείς προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τους πελάτες μας. Ναι. Και βέβαια προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε από τις κρατήσεις που έχουμε κάνει, μήπως δηλαδή τους πείσουμε για μια αναβολή. Ναι. Προσπαθούμε για κάτι τέτοιο. Οι πληροφορίες που μας έρχονται και από τα ξενοδοχεία και από το Ισραήλ είναι ότι δεσμεύονται για μετατόπιση των ημερομηνιών μόλις ηρεμήσει η κατάσταση. Ακριβώς. Αυτό κάνουν πάντοτε και για να είμαι ειλικρινής, έχουμε ψιλοσυνηθίσει κάτι μικροκαταστάσεις τέτοιες. Αυτή τη φορά όμως τα πράγματα φαίνονται έτσι λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτό ήθελα να συζητήσουμε, την διαφορά που υπάρχει, γιατί το έχουμε ξαναζήσει αυτό στο παρελθόν. Ακριβώς, και μπορώ να πω ότι όλοι μας στην αρχή νομίζαμε ότι εντάξει, ξέρω εγώ, είναι κάτι που θα περάσει περαστικό, αλλά αυτή τη φορά το βλέπω λιγάκι γιατί? Να έχει βάθος χρόνου. Γιατί? Είναι πιο σοβαρή η κατάσταση. Είδατε τι έγινε. Ήταν πολύ πολύ έτσι πιο σοβαρή η κατάσταση. Είναι ένας πόλεμος πολύ πιο σοβαρός αυτή τη φορά. Mm. Δεν είναι απλός. Δεν είναι ένα κτύπημα, ας το πούμε έτσι, με μια βόμβα ή κάτι τέτοιο. Είναι πιο σοβαρό, το βλέπετε κι εσείς. Σας ανησυχεί το ότι συγκεντρώθηκαν πάρα πολλές δυνάμεις εκεί από όλο τον κόσμο? Η αλήθεια ναι, και θα είμαι ειλικρινής να πω ότι η ανησυχία η μεγάλη είναι μην τυχόν και έχει ανάφλεξη σε ευρύτερη περιοχή. Μήπως δηλαδή, όπως βλέπετε, απειλούν το Ιράν, απειλεί η Χεζβολά, απειλεί από την άλλη πλευρά, η Αμερική έχει συγκεντρώσει εκεί πέρα στρατεύματα. Αυτό είναι που μας φοβίζει περισσότερο, μην τυχόν και γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο, να το πω έτσι απλά. Εσείς που ξέρετε και τα ορθόδοξα προσκυνήματα και τους αγιοταφίτες που τα προστατεύουν και, και είναι εκεί, τέλος πάντων, έτσι, θεματοφύλακες όλων αυτών, αγωνιάτε για την τύχη τους. Πραγματικά αγωνιούμε και για τους αγιοταφίτες και για τους δικούς μας που είναι εκεί και για τους γνωστούς μας και για τους φίλους. Και πραγματικά και αυτοί, δηλαδή και το Πατριαρχείο και οι Ατοφίτες και τα μοναστήρια, και αυτοί βρίσκονται σε μια κατάσταση πάλι πολύ δύσκολη. Όλα είναι δύσκολα δυστυχώς. Ναι. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες στο Ισραήλ? Δεν έχουν μείνει δυστυχώς πολλοί. Ναι. Δεν έχουν μείνει. Υπήρχαν πολύ περισσότεροι, αλλά υπάρχουν. Και εγώ προσωπικά έχω συγγενείς εκεί, έχω τα αδέρφια μου. Επικοινωνούμε καθημερινώς. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής όλα είναι στην περιοχή, κυρίως την κεντρική περιοχή του Ισραήλ. Τα αεροσόλυμα εκεί, τα πράγματα είναι λιγάκι έτσι ήρεμα. Πιο ήρεμα, να το πω. Mm-hmm. Το πρόβλημα το βασικό είναι στην περιοχή της Γάζης που είναι στο νότο. Και από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και στην αρχή, περιμένουμε μήπως και όλα λήξουν όσο το δυνατόν συντομότερο. Πάντως, ενώ να λήξουν με ειρηνικό τρόπο. Έτσι, συμπερασματικά, οι οικονομικές συνέπειες, κύριε Θοδωρή, κύριε Βαράκλα, είναι για τον κλάδο, εξαρτώνται από τη διάρκεια της σύγκρουσης και το πόσο ακριβώς, θα εξαπλωθεί στην ευρύτερη περιοχή.
Ακριβώς. Και θα πω και κάτι άλλο. Εμείς στον κλάδο του τουρισμού είχαμε υποστεί πραγματικά έτσι ζημία μεγάλη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ναι. Τότε είχαν ακυρωθεί τα πάντα. Τότε είχαν ακυρωθεί τα πάντα. Βέβαια το δώσαμε κατανόηση. Είδαμε λιγάκι τα πράγματα να καλυτερεύουν τώρα τελευταίως έτσι τα τελευταία 1-2 χρόνια. Και εμείς που μιλάω τώρα για τα τουριστικά γραφεία βέβαια που εξειδικεύονται στον προσκυνηματικό τουρισμό προς την περιοχή. Διότι υπάρχουν άλλα γραφεία που ασχολούνται με κάτι άλλο και δεν έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση στο Ισραήλ. Εμείς όμως που ασχολούμαστε σχεδόν, όπως είπα, κατά αποκλειστικότητα με προσκυνηματικό τουρισμό προς την περιοχή εκεί, τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το δεύτερο χτύπημα και πραγματικά δηλαδή αν κρατήσει πάρα πολύ πιστεύω ότι οι συνέπειες θα είναι λίγο πολύ σοβαρές. Ναι, όλοι ευχόμαστε να μην κρατήσει πάρα πολύ, να βρεθεί μια βιώσιμη λύση. Ακριβώς, να τελειώσει γρήγορα, να επανέλθει η ειρήνη στους Αγίους Τόπους και να βρουν τέλος πάντων εκεί πέρα μια λύση για να έχουμε λιγάκι έτσι ένα μέλλον καλύτερο. Μακάρι. Μπορούμε να μιλήσουμε για αριθμό ακυρώσεων, κύριε Βαράκλα, και για Οκτώβριο και για Νοέμβριο που μας είπατε. Εγώ μπορώ να σας πω για τη δική μου πλευρά. Να φανταστείτε, εμείς οργανώνουμε έτσι μεγάλες ομάδες. Ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος υπέστη μια ζημία της τάξης των 80 με 90 ατόμων ακυρώνων. Δηλαδή ήταν έτσι δύο βασικά γκρουπ, δύο βασικές ομάδες. Πέραν της προοπτικής που έχουμε τώρα, διότι και ο άλλος δεν θα προβεί στο να ας πούμε, δώσει προκαταβολή κάτι για τον Ιανουάριο, για τον Φεβρουάριο. Σωστά. Θα περιμένει να δει πώς θα πάει η κατάσταση. Ναι. Του Δεκεμβρίου δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα, είτε κρατήσεις είτε ακυρώσεις, περιμένουμε. Και έτσι είναι η κατάσταση. Είμαστε σε μια αναμονή πραγματικά με άγχος και με νευρικότητα, δηλαδή θα γίνει, ναι. Δεν θα γίνει, τι οπότε θα αυτά που ακυρώθηκαν σίγουρα είναι του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Σιγουρότατα. Και στάση αναμονής για το Δεκέμβριο, για να καταλάβουμε. Στάση αναμονής για το Δεκέμβριο και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάτι σταθερό, ναι. Όπως παραδείγματος χάρη να στείλουμε προκαταβολές, να προχωρήσουμε κλπ. Τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο εκεί περιμένουμε πάλι. Μάλιστα.